Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και θα πάμε να βρούμε τον Παύλο Σαρόγλου. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Έχει μαζί του τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα ο Παύλος ο Σαρόγλου. Είναι υποψήφιος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Και το θέμα έχει να κάνει με τα κρασιά που βγήκε στην επικαιρότητα την τελευταία εβδομάδα. Το μακεδονικό ίνο δηλαδή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Και έχουμε εδώ με τον κύριο Ζέρβα μια πολύ έτσι όμορφη συζήτηση όσον αφορά τα κρασιά και να σας δείξουμε κιόλας πού βρισκόμαστε. Γιατί εμείς βρισκόμαστε εδώ σε Αμπελώνα, έτσι. Και μάλιστα όχι οπουδήποτε, αλλά μέσα στο κέντρο της πόλης. Θα καταλάβετε κιόλας εσείς, είναι χαρακτηριστικό το σημείο, διότι ακριβώς πίσω στην πλάτη μας είναι το Καφτατζόγλιο. Και βλέπετε, γύρω-γύρω υπάρχουν οι πολυκατοικίες, ο αστικός Αμπελώνας. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη βγάζουμε το δικό μας το κρασάκι, την Γοργόνα. Και πρωτεργάτης όλης αυτής της ιστορίας είναι ο κύριος Ζέρβας. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα, η Μακεδονία έχει μεγάλη παράδοση στο κομμάτι της παραγωγής ίνου. Ακριβώς εδώ πέρα κάναμε πριν από 5 περίπου χρόνια μια προσπάθεια να παράξουμε κρασί. Αστικό κρασί είναι ο μοναδικός αστικός Αμπελώνας στη χώρα. Παράγει ένα εξαιρετικό κρασί. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι πριν λίγες μέρες υπήρχε ένα πρόβλημα με τα μακεδονικά κρασιά. Με τα ελληνικά μακεδονικά κρασιά. Στην έκθεση Provine που γίνεται στο Ντίσσελντορφ, η γείτονα χώρα είχε κρασιά τα οποία τα αποκαλούσε Wines of Macedonia. Με ένα πολύ πολύ μικρό υπότιτλο από κάτω, Republic of Northern Macedonia. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αμπελουργών Βορείου Ελλάδος, ο Στέλιος Μπουτάρης, ο γιος του Γιάννη Μπουτάρη, διαμαρτυρήθηκε έντονα. Λέγοντας ότι υπάρχει η προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη. Δηλαδή εδώ και 40 περίπου χρόνια έχει κατοχυρωθεί η ονομασία Μακεδονικός Ίνος να αναφέρεται στα ελληνικά μακεδονικά κρασιά. Οι διοργανωτές είπαν εμείς δεν ξέρουμε. Πριν λίγο καιρό και στο Βερολίνο που έγινε μια μεγάλη έκθεση η ITB αντίστοιχη, υπήρχε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Στην Κίνα πριν από λίγο καιρό πάλι κάποια μακεδονικά προϊόντα, μια μεγάλη εταιρεία, συνάντησε προβλήματα καθώς δεν της επέτρεψαν να χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο που χαρακτηρίζει το προϊόν. Κύριε Ζέρβα, το βασικό, αυτά είναι προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και θα δημιουργούνται, αντιλαμβανόμαστε, γιατί έχει εκθέσεις από εδώ και πέρα αρκετές. Το θέμα είναι πώς λύνεται αυτό και τι πρόταση έχετε εσείς. Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι τα επίχειρα, αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε από τη Συμφωνία των Πρεσπών, που μας έχουν πει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έγινε για να λυθούν προβλήματα. Ήδη δημιουργούνται προβλήματα για κάτι που θεωρούσαμε ότι ήταν ελλειμμένο. Γιατί αυτή η προστασία του ονόματος ήταν κατοχυρωμένη και από ό,τι φαίνεται δεν είναι κατοχυρωμένη. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, να φροντίσουμε ώστε να αποδεικνύουμε ότι κάθε τι που είναι μακεδονικό είναι ελληνικό. Γιατί από ό,τι φαίνεται πλέον δεν είναι τόσο σίγουρο, ξέρετε, εκτός Ελλάδος και δεν είναι σίγουρο και από επίσημα χείλη, δεν είναι σίγουρο από διοργανωτές, όπου θεωρούν πλέον ότι το μακεδονικό αναφέρεται σε μια άλλη χώρα. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι την προηγούμενη φορά που σας είχαμε δει, κυρία Ζέρβα, ήταν για το μετρό και τα έργα που γίνονται. Τώρα είναι για το θέμα του ίνου. Κάνετε έναν αγώνα έτσι πάνω στα προβλήματα των Θεσσαλονικαίων. Βασικό πρόβλημα που έχετε εντοπίσει, ποιο ακριβώς είναι. Έτσι. Βασικό πρόβλημα των Θεσσαλονικαίων, ποιο είναι, για να ολοκληρώσουμε. Το βασικό πρόβλημα των Θεσσαλονικαίων προφανώς είναι η καθημερινότητά τους. Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά χρόνια να νιώσει νίκες. Έχει πολλά χρόνια να έχει διαφορά στο κομμάτι των συγκοινωνιών. Έχει να νιώσει πολλά χρόνια καλά όσον αφορά την καθαριότητα και από την άλλη πλευρά να νιώσει ότι γίνονται πράγματα στην πόλη μας τα οποία εδώ και 25 χρόνια δεν γίνονται. Μάλιστα. Και κοντά σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την καθημερινή διοίκηση έχουμε και αυτά τα θέματα για τα οποία ερχόμαστε σήμερα, γιατί ξέρετε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σκοπιανά τέτοια προϊόντα είναι πολύ φθηνότερα. Σωστά. Και αξιοποιούνται με τον όρο μακεδονικό. Σωστά. Από πολλούς Ευρωπαίους ανά τον κόσμο, πολύ φθηνότερα, ευτελέστερα προϊόντα, χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτόν τον όρο που θα είχαν τα δικά μας τα προϊόντα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Δεσμευόμαστε να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή να βρούμε όλους τους δημάρχους και να κάνουμε μια εκπομπή από εκεί. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Σύνδεση με Ατάλια.